Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Είναι 25 του Νοεμβρίου. Είναι μια παγκόσμια επέτειος για να θυμίσει ουσιαστικά ότι δεν πρέπει να σταματάμε να κάνουμε δράσεις για να μειωθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και στην κοινωνία στο σύνολό τους. Ωραία, σε επίπεδο Κρήτης τι μπορούμε να πούμε, ποια κατάσταση επικρατεί, ποια είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα? Έχουμε στοιχεία από την ελληνική αστυνομία που λένε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2023 υπήρχαν 6.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αν σκεφτούμε ότι συνήθως τα περιστατικά που καταγράφονται είναι η μύτη του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ ούτε στα συμβουλευτικά κέντρα ούτε στην αστυνομία. Η δράση γίνεται για να ενημερώσουμε τους πολίτες, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να πούμε ότι υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα που μπορούν να απευθυνθούν. Η συμβουλευτική είναι δωρεάν, υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια και στόχος είναι φυσικά να μειωθεί η βία κατά των γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία. Είτε μορφή βίας, είτε είναι σωματική, είτε ψυχολογική, είτε οικονομική, είτε σεξουαλική, αποτελεί μια σοβαρή μορφή παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε θύμα πρέπει να γνωρίζει και να θυμάται ότι δεν είναι μόνο του. Υπάρχει ο μηχανισμός που θα το υποστηρίξει. Ένας μηχανισμός που ξεκινάει από τα αστυνομικά τμήματα και τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. 18 στο σύνολο σε όλη την επικράτεια, μεταξύ των οποίων και το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου, που λειτουργεί από πέρυσι τον Οκτώβριο. Τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στελεχώνονται με καταρτισμένο προσωπικό που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με θέματα ενδοοικογενειακής βίας και στόχος τους είναι να βοηθήσουν το θύμα και να χειριστούν τις υποθέσεις με επαγγελματισμό, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Όμως, επειδή είναι ένα φαινόμενο που αφορά και τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας και την κοινωνία, για την εξάλειψή του δεν αρκεί μόνο η αστυνομία, απαιτείται η συνεργασία και η συμβολή όλων των πολιτών, των κρατών και των φορέων. Και εμείς όπως πάντα ως φορέας βρισκόμαστε εδώ με τη σύμπραξη όλων των φορέων, με το κάλεσμα της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, να συνδράμουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είμαστε όλοι εδώ, να περάσουμε χειρά το μήνυμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εδώ για να βοηθήσουν, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εδώ για να μιλήσουν, για να τους ακούσουν, για να δούνε πώς όλοι μαζί θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε στη βία. Η βία είναι κοινωνικό φαινόμενο, μας αφορά όλους, μας αγγίζει όλους. Βρισκόμαστε εδώ για να μπορούμε να δούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δίπλα μας έχει τρόπο αντιμετώπισης, έχει λύση και αν ακόμη κάποιος απορεί ή θεωρεί ότι είναι δύσκολο να αντιδράσει, υπάρχει ο χρόνος όλο αυτό να ενδυναμωθεί, να δοθεί ο χώρος και ο χρόνος για να εκφραστούν τα συναισθήματα και από εκεί και έπειτα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ανταποκριθούμε ολόπλευρα στο φαινόμενο. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξητικές τάσεις.